Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρυσό μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. 103-101. Η Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η πρώτη δηλαδή ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Απέσπασε τη νίκη σε ένα δραματικό, όπως είδατε, αγώνα, παίζοντας εισάξια με την υπερδύναμη του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ. Μεγάλη μέρα λοιπόν σήμερα για την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, φλέγεται από τη μεγάλη νίκη που μας χάρισαν τα ψυχωμένα αυτά παιδιά του εθνικού μας συγκροτήματος, της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ. Η Ελλάδα κέρδισε σήμερα το χρυσό μετάλλιο μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση που μας άφησε όλους άφωνους, κατακτώντας πόντο τον πόντο στα τελευταία λεπτά της παράτασης τον χρυσό αυτό τίτλο που όλοι σας θα συμφωνείτε ότι τον άξιζε μετά τα συγκλονιστικά αυτά παιχνίδια που έκανε. Παιχνίδια που κάθε φορά για το εθνικό μας συγκρότημα ήταν ένας τελικός. Τον συγκλονιστικό αυτό αγώνα παρακολούθησαν μαζί με τους 16.000 θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές από 48 χώρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρζητάκης, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές και ακόμα ο πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα, Βίκτορ Φιοντόροβιτς Στουκάλιν. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Οι λύσεις και οι διευθετήσεις που μας προσφέρονται τη στιγμή αυτή για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος αποτελούν προσωρινό κλείσιμο του Κυπριακού προβλήματος και θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα τον Κυπριακό λαό σε νέες περιπέτειες και τραγωδίες. Αυτό τόνισε χθες στη Λευκοσία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού, προσθέτοντας ότι η λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει μόνιμα και ουσιαστικά τη φυσική και εθνική επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πορεία διαμαρτυρίας της Παγκύπριας Κίνησης Γυναικών σήμερα στην Κύπρο. Οι γυναίκες της Κύπρου διαμαρτυρήθηκαν για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, αλλά και για την επεκτατική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία. Περισσότερα στην ανταπόκριση του Τάκη Κουναφή από τη Λευκοσία.